κυβερνήτη και τον δήμαρχο που έχουμε εδώ που δεν τα πάνε τόσο καλά. Ο πρόεδρος πιστεύω ότι θα τα καλύψει όλα. Ναι. Μόνο την πληρώνει η θάνατη. Γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός, έτσι, των θανάτων. Να δούμε και το άλλο, Σπύρο και Διονύση, είναι ότι μιλάμε για μια Νέα Υόρκη με τόσα εκατομμύρια, μιλάμε για μια Αμερική με 350 εκατομμύρια. Φυσικά και θα υπάρχουν τόσοι πολλοί θανάτοι. Αν μην ξεχάσουμε, το 2015, μόνο με τη γρήπη, είχαμε γύρω στις 65.000 θανάτους. Δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναζήσει. Απλώς η Νέα Υόρκη δεν έχει ζήσει να μην υπάρχει ψυχή στον δρόμο. Εγώ, παράδειγμα, από το σπίτι μου δεν περνάει κουνούπι. Δεν βλέπουμε τίποτα. Αυτά είναι τα συνταραστικά. Ναι. Δεν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Όχι, όχι. Κανονικά κυκλοφοράμε όλοι. Εγώ πραγματικά το πρωί για μισή ώρα... Δεν παίρνει κανείς άδεια για να βγει έξω. Ή τον σταματάει η αστυνομία. Όχι, τίποτα από αυτά. Όχι. Τον σταματάει η αστυνομία, Νίκο. Τον σταματάει η αστυνομία, δηλαδή αν είναι ηλικιωμένος. Δεν σταματάει κανένα αστυνομία, προχωράς κανονικά, σονίζεις, απλώς κρατάς τις αποστάσεις που πρέπει γύρω στα 5 μέτρα, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι τα μέτρα όπως εφαρμόζονται στην Ευρώπη, στην Ιταλία, σε εμάς, στην Ισπανία, που υπάρχει περιορισμός, όχι ακριβώς απαγόρευση, περιορισμός άσκοπων μετακινήσεων. Όχι, δεν υπάρχει. Ακόμα αυτό. Μακάρι να υπήρχε. Αυτό θα ήταν καλύτερο, εγώ πιστεύω. Ναι. Μα και γι' αυτό ο διεθνής τύπος έχει επιβραβεύσει ουσιαστικά και έχει επικροτήσει την ελληνική κυβέρνηση για τα μέτρα που έλαβε. Και παρουσιάζουμε τόσο καλή εικόνα, αν και είναι και λίγο ασέβεια, όπως έλεγε και η Ανδριάννα Ιβλάχου, όταν μιλάμε ήδη για 90 πόλεις. Βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε στους συμπατριώτες μας, αυτούς τους 20 που... Από ένα χωριό είναι. Από ένα χωριό, ναι. Ναι. Νίκο, από ένα χωριό δεν είναι. Από ένα χωριό, συγκεκριμένα είναι από ένα χωριό. Από ένα χωριό. Δεν θέλουμε να πούμε το χωριό για να μην ανησυχήσουμε τον κόσμο. 20 συμπατριώτες μας νοσούν από τον κορονοϊό, βέβαια είναι σε καλή κατάσταση, είναι στο σπίτι τους, αλλά να τους ευχηθούμε γρήγορη ανάρρωση. Βρέθηκαν, φαίνεται, σε κάποια σύναξη. Κάτι έγινε εκεί πέρα και... Ναι. Όπως πάθανε κριτική. Η πρώτη θανάτη που είχαμε ήταν ο Λιλάρης. Ο Λιλάρης από την Κρήτη έφερε τον κορονοϊό στην Αμερική, στο Στάτεν Άιλαντ, και πέθανε κριτή. 40 άτομα πήγανε στο νοσοκομείο. Κριτική, από μια συναισθίαση. Από μια συναισθίαση. Μάλιστα. Δυστυχώς λοιπόν, πρέπει να προσέχουν, προσέχετε και στην Κέρκυρα. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Κορφού Channel και σε όλους εσάς. Στους φίλους τους οποίους με παίρνουν καθημερινά, δεν θέλω να πω ονόματα. Μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα με την Κέρκυρα, έχουμε επαφή, όλοι ανησυχούν για μας, αλλά το ίδιο ανησυχούμε και εμείς για εσάς. Να στείλουμε και πολλούς χαιρετισμούς, Νίκο, στο Βασίλη το Μέμο, στο Σικάγο. Ναι, χθες το σπαρακτήρι κάθε μέρα. Στο Βασίλη το Μέμο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστούμε. Και να είσαι καλά και να προσέχεις. Καλό